Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Είμαι ο Γιώργος Αυτιάς. Απόψε στα νέα του Αντένα στις 8.30. Γιατί ξέσπασε ο καινούριος καυγάς στην κυβέρνηση για τα καύσιμα. Τι λένε οι κύριοι Εύερ και Ανδριανόπουλος. Υπάρχουν προσχέδια για το Ελληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στο αεροδρόμιο μόλις έφτασε από την Κωνσταντινούπολη, όλο το παρασκήνιο της νέας συνάντησής του με τον Δεμιρέ. Τι θα γίνει με τις εξετάσεις στα πανεπιστήμια και την απεργία των καθηγητών που διαφωνούν Σουφλιάς και Σιμίκης. 40 εκατομμύρια είναι οι ναρκωμανείς σε ολόκληρο τον κόσμο. 500 δισεκατομμύρια δολάρια είναι τα κέρδη από το εμπόριο ναρκωτικών. Συγκλονιστικά τα στοιχεία που αποκαλύπτονται. Δείτε στον Αντένα την αποκλειστική συνέντευξη του βοηθού του Γιακούμπ Στέργιου Θεοδωρόπουλου που ήρθε ξημερώματα στην Ελλάδα για να παραλάβει προσμεταμόσχευση την καρδιά και τους πνεύμονες ενός άτυχου Έλληνα 20χρονου. Νέα μέθοδος των Αμερικανών για την αποτροπή των καρδιακών παθήσεων. Γιατί η Αλίκη Κουτσόγιωργα θα καθίσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αυτά και άλλα πολλά στα νέα του Αντένα στις 8.30. Ευχαριστημένος γύρισε ο Πρωθυπουργός από τον Ντεμιρέλ και με συγκρατημένη αισιοδοξία έφυγε για τη Λισαβόνα. Νέος καυγάς ξέσπασε στην κυβέρνηση Ανδριανόπουλος εναντίον Εύερτ για τις τιμές στα καύσιμα, απάντηση του πρώην Υπουργού. Αποκλειστική δήλωση Μιλόσεβιτς στον Αντένα για Συνομοσπονδία Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας. Αμέσως τώρα αρχίζουν τα νέα του Αντένα. Και τώρα τα νέα του Αντένα. Με τον Τέρενς Κουίκ και την Ανάδουλα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου πυροβόλησε 13χρονο που τον πέρασε για κλεφτρόνη. Στον εισαγγελέα, ο Ισπανός Χασάπης της Κοκκινιάς, ένεση μαγνησίου για να προλαβαίνονται οι καρδιακές προσβολές. Οξύς διάλογος Σουφλιά Σιμίτη για τις απεργίες στα πανεπιστήμια. Νέος αγώνας δρόμου για να σωθεί Έλληνας καρδιοπαθής στο Λονδίνο. Σε λίγη ώρα δίνεται στη δημοσιότητα η δυσμενής για την Ελλάδα έκθεση του ΟΣΑ. Θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο ΟΣΑ έχει ζητήσει από όλα τα μέσα ενημέρωσης η έκθεση να μην δημοσιοποιηθεί πριν από τις 9 απόψε. Και εμείς για δοντολογικούς λόγους θα τηρήσουμε αυτό το εμπάργο εις του ακέραιον, που σημαίνει ότι η έκθεση του ΟΣΑ θα μεταδοθεί στο τέλος των νέων του Αντένα. Για να δούμε τώρα το πρώτο θέμα, που είναι ο νέος καυγάς που ξέσπασε στο κυβερνών κόμμα, αυτή τη φορά με γερή κόντρα Εύερτ Ανδριανόπουλου σχετικά με την απελευθέρωση της τιμής των υγρών καυσίμων. Πάντως, τον τελευταίο λόγο έχει ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά την επιστροφή του από τη Λισαβόνα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Αυτιά.